Σε σενάρια δηλητηρίασης από εξωτερικό παράγοντα αποδίδεται ο ύποπτος και ξαφνικός θάνατος του Υπουργού Εξωτερικών της Λευκορωσίας, Βλαντιμίρ Μακέι, του δεύτερου πιο σημαντικού ανθρώπου της χώρας. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάνδερ Λουκασένκο, αντικατέστησε όλο το προσωπικό του από μάγειρες, υπηρέτες μέχρι και τους φρουρούς, δίνοντας νέα όθηση στα σενάρια που ήθελαν τον 64χρονο Υπουργό Εξωτερικών της Λευκορωσίας να έχει πέσει θύμα δηλητηρίασης. Η είδηση της αλλαγής φρουράς στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκορωσίας μεταδόθηκε μέσα από τα κανάλια του Telegram της Ρωσίας και της Ουκρανίας, χωρίς να έχει υπάρξει ακόμη επίσημη επιβεβαίωσή της. Αν και οι φήμες για τον έμπειρο διπλωμάτη και βετεράνο των μυστικών υπηρεσιών Μακέι οργιάζουν, δεδομένου ότι χαρακτηρίστηκε υγιής, ενώ πριν από μια εβδομάδα πετούσε με στρατιωτικό αεροπλάνο της χώρας του, χωρίς τίποτε να προδικάζει το άδοξο τέλος του. Ο Λεωνίντ Νεβσλίν, εξόριστος ολιγάρχης που αντιπολιτεύεται τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, υποστήριξε ότι ο Λευκορώσος Υπουργός Εξωτερικών πέθανε ως αποτέλεσμα δηλητηρίασης που αναπτύχθηκε σε ειδικό εργαστήριο της FSB. Ο Νεβσλίν επικαλέστηκε πηγές κοντά στις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες, υποστηρίζοντας ότι η κλινική εικόνα σε τέτοιες περιπτώσεις αντιστοιχεί σε θάνατο από εγκεφαλικό ή καρδιακή ανεπάρκεια.